Κέρκυρα παντού, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι στο Καμπιέλο, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Έχετε να δείτε και να ακούσετε πολλά, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι στην εκπομπή μας. Στην άρχη της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Κέρκυρα παντού, σήμερα στο Καμπιέλο, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, σε μια περιοχή, μια συνοικία με πολλές αναμνήσεις, με πολύ όμορφα σημεία, μια περιοχή όπου έχει και προβλήματα βέβαια στην καθημερινότητα, άλλωστε και που δεν έχει Κέρκυρα προβλήματα, αλλά σε πολλές περιοχές υπερισχύει αυτή η ομορφιά που θα δείτε και εσείς, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή τα προβλήματα θα λυθούν. Δίπλα μου και την ευχαριστώ θερμά, έχω την κάτοικο της περιοχής, την κυρία Νίκη Τζοβάνη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, Λένα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνεις να έρθεις και εδώ στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ που συμμετέχεις στην εκπομπή και δεχτήκατε να με βοηθήσετε σε αυτή την ξενάγηση, περιήγηση στο Καμπιέλο. Σαν οδηπορικό σε διάφορα σημεία, γιατί πολλές φορές και οι πολίτες Κέρκυρας παίρνουν από το Καμπιέλο, μπορεί να τα παρατηρούν αυτά τα οποία θα δείξουμε και εμείς σήμερα. Mm-hmm. Αλλά να πούμε όμως και για τα προβλήματα, γιατί είναι μια περιοχή που μπορεί να είναι στην παλιά πόλη, στο κέντρο, αλλά είναι ξεχασμένη. Είναι πολύ ξεχασμένη δυστυχώς. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα παραμέλησης της περιοχής και δεν είναι πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια, μην πω και περισσότερο. Είναι σαν να μην υπάρχει η περιοχή για τους αρμοδίους που τους βάζω εγώ σε εισαγωγικά. Δεν έρχεται άνθρωπος να καθαρίσει ποτέ, δεν έχουμε εδώ καθαριστή που παλιότερα στέλνανε κατά καιρούς ένα μόνιμο. Υπάρχουν προβλήματα με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Υπάρχουν ηλικιωμένα άτομα τα οποία δεν μπορούν να φύγουν από το Καμπιέλο, από τα Καντούνια και να πάνε κάτω πάνω από τα μπάνια τα Λέκου να πετάξουν τα σκουπίδια τους. Είναι κατάκητοι άνθρωποι και υποχρεώνονται κάποιοι γείτονες να τους εξυπηρετήσουν. Ενώ υπήρχαν λύσεις τις οποίες είχαμε δώσει και ως σύλλογοι που είμαστε παλιότερα, αλλά δεν εισακούμαστε. Και όπως είμαστε, βρισκόμαστε στην παλιά πόλη, στο κέντρο πολιτιστικής κληρονομιάς στην UNESCO, είμαστε συνταγμένοι. Εδώ που είμαστε και στα διάφορα σημεία του Καμπιέλου, λες και βρίσκεσαι σε σκηνικό θεάτρου, ναι. Λες και είσαι κάπου αλλού, με αυτή την υπέροχη Βενετσιάνικο ναι. Πραγματικά. Έχουμε προβλήματα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε την ξενάγηση. Από πού θα πάμε? Να ξεκινήσουμε από μία άλλη περιοχή. Εδώ είμαστε στην πλατεία Ταξιαρχών. Είναι η εκκλησία του Παντοκράτορα πίσω μας, με αυτό το σπουδαίο άγαλμα που είναι το μοναδικό στην Ορθόδοξη Εκκλησία να υπάρχει άγαλμα στο πάνω μέρος της εκκλησίας. Είναι έργο Ιταλού Γλύπτη και δωρίστηκε στο ναό το 17ο αιώνα, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Φεύγουμε από εδώ λοιπόν, από τον Ιερό Ναό του Παντοκράτορος και πάμε... Πάμε στην πλατεία Αγίας Ελένης, η πλατεία Φοινικιάς όπως τη λέγαμε, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη πλατεία και δυστυχώς η Φοινικιά ξεράθηκε και δεν είχε αποκατασταθεί ακόμα με τίποτε άλλο, δεν είχε αντικατασταθεί μάλλον. Για να πάμε να δούμε. Μας ακολουθούν και οι τηλεθεατές, αυτό το διπορικό που κάνουμε. Μακάρι η κυρία Ζωβάνη να μην υπήρχαν και τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια παράκληση η οποία είναι σε εκκρεμότητα γύρω στα 30 χρόνια. Είχαμε κάνει προτάσεις να μην μπάρα και να μπαίνουν ελάχιστα αυτοκίνητα στην περιοχή μόνο των κατοίκων. Να φανταστείτε το καλοκαίρι ότι όλα τα αυτοκίνητα από τα μαγαζιά της Φιλελλήνων, της Μητρόπολης έρχονται όλα εδώ. Μακάρι να υπήρχε λύση, να δοθούν κάποιες θέσεις έξω, αλλά να έχουμε και εμείς μία πρόσβαση κάτοικοι, γιατί δεν γίνεται, είναι ηλικιωμένα άτομα. Και είναι πάρα πολλοί κάτοικοι στο Καμπιέλο. Και μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και άνθρωποι που νοικιάζουν σπίτι εδώ στο Καμπιέλο. Και φοιτητές.
φοιτητές πάρα πολύ, οι οποίοι είναι και μια είναι μια λύση για τον κόσμο που έχει κάποια ακίνητα. Αλλά τώρα ξεκινήσαμε το Airbnb. Έχει μπει για τα καλά και εδώ. Θα μιλήσουμε. Είναι μια και καλή λύση για τον κόσμο, αλλά είναι μια πληγή γενικά για τους ανθρώπους γύρω, τους κατοίκους, και δεν είναι κάτι όμορφο. Και είναι και δύσκολο να βρει κάποιο σπίτι. Δηλαδή ψάχνεις και δεν βρίσκεις, ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές. Και κυρίως στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, έχετε δίκιο, ανθίζει το Airbnb με αρνητικές συνέπειες. Πολύ για τους και συνέπειες. Όλο το καλοκαίρι, μέρα νύχτα, ακούμε γκρου 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 τις βαλίτσες να σέρνονται. Δεν ξέρουμε ποιος μένει δίπλα μας. Έχει καταργηθεί τελείως, μάλλον έχει ακυρωθεί η αίσθηση της γειτονιάς, η οποία υπήρχε πάρα πολύ έντονα. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ήταν η επόμενη ερώτησή μου, η γειτονιά, δηλαδή το πώς ήταν παλιά στο Καμπιέλο. Το ένα σπίτι είναι κολλητά με το άλλο, η μία πόρτα είναι δίπλα από την άλλη, το παράθυρο δίπλα από το άλλο, όπως βλέπουμε εδώ και στα σπίτια. Πώς ήταν παλιά στο Καμπιέλο? Παλιά στο Καμπιέλο υπήρχε μεγάλο δέσιμο των κατοίκων μεταξύ τους. Μεγάλο δέσιμο. Δηλαδή μαγείρευες παστιτσάδα και σου λέγε η κυρία Λένη από δίπλα, «Α, παστιτσάδα έχει σήμερα», και έπαιρνες ένα πιάτο στον γειτονά σου. Και το ίδιο έκανα και εκείνη. Πολύ όμορφο. Ήταν κάποιος άρρωστος, έτρεχες να δεις τι κάνει, πώς είναι οι άνθρωποι γύρω σου. Τώρα είναι όλοι κλεισμένοι μέσα στο καβούκι τους. Δεν ξέρω. Φανταστώ και τα καλοκαίρια βγαίνατε έξω με τις καρέκλες. Και ακόμα γίνεται εδώ στην πλατεία Ταξιαρχών, γίνεται και εδώ στην πλατεία Αγίας Ελένης. Ευτυχώς. Προς την πλατεία λοιπόν της Αγίας Ελένης έχουμε τα καντούνια, έχουμε τα στενά δρομάκια. Σοφοκλέος Δούσμανη. Ναι. Εδώ. Πάροδος. Ναι. Mm-hmm. Η Σοφοκλέος Δούσμανη είναι από την αναγνωστική εταιρεία. Και κατεβαίνει, συνεχίζει εδώ προς τον Άγιο Νικόλα μέχρι κάτω στη Φιλελλήνων. Θα πάμε μετά και στον Άγιο Νικόλα, όπως θα γυρίσουμε. Ναι, στον ναι. Άγιο Νικόλα Ντεβέκια, όπως λέμε. Είναι Ντεβέκι, mm-hmm. που στα ιταλικά σημαίνει των γερόντων, αλλά η ονομασία ήταν των προεστών. Α. Δεν ήταν των γερόντων ηλικιωμένων, των γερόντων με την έννοια των προεστών, mm-hmm. των αρχόντων γερόντων. Θα έλεγα. Και μιλάμε για το Καμπιέλο, όπου τα καλοκαίρια χιλιάδες επισκέπτες περνούν εδώ από τους δρόμους, από τα καντούνια, για να δουν τις ομορφιές της παλιάς πόλης. Και βέβαια κυριαρχούν και οι μπουγάδες, να το πούμε και αυτό, και είναι ναι, από τις εικόνες που καταγράφουν. Ναι. Είναι σαν πίνακα ζωγραφικής εκεί. Όντε. Και μάλιστα για τις μπουγάδες υπάρχει μία παράδοση. Λένε, δηλαδή η νοικοκυρά είχε τα... λέγανε, η κυρία Κατίνα, ας πούμε, είναι πολύ καλή νοικοκυρά, ναι. γιατί τα απλώνει τα ρούχα με το τσεντίμετρο. Έτσι λέγανε παλιά, ναι. Και τώρα η συγκεκριμένη μπουγάδα είναι ψηλά, δηλαδή είναι πάρα πολύ ψηλά και ενώνει δύο κτίρια. Είναι σαν να τα ενώνει έτσι αισθητικά, ας πούμε, σαν πίνακα ζωγραφικής. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πολύ αυτό το οποίο διατηρείται ακόμη εδώ στο Καμπύλο, με τις μπουγάδες. Είναι όμορφο. Είναι και μία στο πέρασμα λύση, των χρόνων. Γιατί δεν έχει ο κόσμος χρήματα για να πάρουν στεγνοτήρες και ούτε χώρο δεν έχουν γι' αυτά. Και έτσι είναι μία λύση, στεγνώνουν πάλι με την έννοια της καλής γειτονίας. Με τη σημασία της καλής γειτονίας λένε βάλε μου το σκηνή, κυρία. Όντως, γιατί είναι σε δύο διαφορετικά ναι. κτίρια και σπίτια το να πλώσει την μπουγάδα και να περάσει μια μεριά στην άλλη. Ναι, και εννοούνται, ας πούμε, σήμερα θα κάνω μπουγάδα εγώ, Λένα μου, και αύριο κάμε εσύ για να έχουμε το σκηνή ελεύθερο. Οπότε είναι και αυτό μια σύνδεση, ας πούμε, των κατοίκων μεταξύ τους. Πολύ όμορφο. Και ένας τρόπος επικοινωνίας, δεν το είχα σκεφτεί, τον οποίο εφήβραν τα προηγούμενα χρόνια και τα παλιά χρόνια. Γιατί πάντα έβρισκαν κάτι για να επικοινωνήσουν, κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο θα διευκόλυνε και τους ίδιους, βέβαια, έτσι, στην καθημερινότητά τους. Λέγαμε πριν για την εγκατάλειψη. Είμαστε στην πλατεία της Αγίας Ελένης και βλέπουμε ήδη. Έτσι, πλατεία Φοινικιάς. Φοινικιάς τη λέγανε. Αγίας Ελένης, και τη λέγανε πλατεία Φοινικιάς, γιατί υπήρχε ένας πελώριος Φοίνικας εδώ. Αλλά εδώ και δύο χρόνια που ήρθε αυτή η αρρώστια και ξεράθηκαν όλοι οι Φοίνικες στην Κέρκυρα,
Παρόλες τις εκκλήσεις και τα τηλέφωνα και αυτά δεν έχουν μπορέσει να βρούμε έναν τρόπο να αντικατασταθεί στο ένα δέντρο. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς την εκκλησή μας από αυτή την εκπομπή να μπει κάτι εδώ και να καθαριστεί βέβαια, έτσι, να ευπρεπιστεί ο χώρος. Μια μέρα πέρναγα και τα ποντίκια έκαναν γύρω-γύρω όλοι. Δεν γλυκούλη. Πλατεία λοιπόν Αγίας Ελένης. Με ίσως τα υψηλότερα κτίρια στην περιοχή, πενταόροφα και εξαόροφα. Και η δόμηση αυτή, η αρχιτεκτονική δομή της παλιάς πόλης, από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι μελετητές, έγινε επειδή η παλιά πόλη ήταν χτισμένη μεταξύ των δύο φρουρίων. Και δεν υπήρχε χώρος για να χτιστεί σε πλάτος, οπότε έγινε σε ύψος και γι' αυτό υπάρχουν τόσο ψηλά κτίρια. Είναι οι πρώτες πολυκατοικίες που υπήρχαν στην Ελλάδα. Και να πούμε ότι επειδή πολλοί συμπολίτες μας εδώ στο Καμπιέλο μένουν στους τελευταίους ορόφους ακόμη, δεν είναι εύκολο να ζεις στον τελευταίο όροφο σε ένα ψηλό κτίριο. Είναι γιατί πρέπει να ανεβάσεις τα πράγματά σου, πρέπει καθημερινά να ανεβαίνεις οι σκάλες, μιλάμε για σκάλες στενές. Ένα πρόβλημα που δεν έχει λυθεί στην Κέρκυρα, που είναι η ίδρυυση, να έχουμε πόσιμο νερό τουλάχιστον από τη βρύση μας και πρέπει να ανεβάζουν τις εξάδες ηλικιωμένοι άνθρωποι και γενικά όλοι, όχι μόνο ηλικιωμένοι. Είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ίδρυυση στην Κέρκυρα να ήταν σωστή, να υπήρχε πόσιμο νερό στα σπίτια μας. Έτσι, και κυρίως εκείνους οι οποίοι μένουν και μέσα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, γιατί κάποιος θα πει, εντάξει, θα μπει κάποιος από χωριό, στην πόλη τα έχετε λύσει τα προβλήματα. Όχι, δεν είναι λυμένα και είναι και σοβαρά. Ακόμη και στο Καμπιέλο τα προβλήματα. Και ένα άλλο είναι οι προσόψεις των κτηρίων, που λόγω του ότι είναι ιδιοκτησίες οριζόντιες μεμονωμένες, δηλαδή άλλος όροφος είναι δικός σου, άλλος δικός μου κλπ, δεν συμφωνούν για να κάνουν τις προσόψεις και είναι πολύ εγκαταλελειμμένα. Ναι. Όπως επίσης και η αρχαιολογική υπηρεσία θέλει δεν ξέρω τι χαρτιά και πόσο χρόνο για να σου δώσει άδεια να βάψεις μία πρόσωψη. Κάποια παρέμβαση, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Δεν βοηθάει, δηλαδή αντί να βοηθάει είναι λίγο. Είναι και χρονοβόρο και θέλει και πολλά και θέλει και διαδικασίες. Ναι. Κατευθυνόμαστε τώρα, κατεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και πάμε προς τον Άγιο Νικόλα. Άγιο Νικόλα Ντεϊβέκη, Ντεβέκια που το λένε οι Κερκυραίοι, είναι ο Άγιος Νικόλαος των Γερόντων ή των Προεστών, όπως είπαμε. Είναι ναός του 16ου αιώνα. Εδώ μέσα βαφτίστηκε και ο Καποδίστριας. Έχει ένα καταπληκτικό τέμπλο. Και είναι ένας ναός που είναι πολύ ζωντανός, γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό ιερέα που έχει μαζέψει πολύ κόσμο και νεολαία. Είναι και εκείνος νέος, ο Παπαγιώργης ο Βλάχος. Λέω πολλές φορές, κάνοντας αυτή την εκπομπή, γιατί πάω στα χωριά της Κέρκυρας κυρίως, ότι ακόμη και από μέσα, από το εσωτερικό των χωριών, πολλοί από εμάς δεν έχουμε περάσει. Δηλαδή, έχουμε πάει στο άδειο χωριό, περνάμε τον κεντρικό δρόμο, μέσα δεν έχουμε ξαναγήθει. Έτσι συμβαίνει όμως και στην παλιά πόλη. Δηλαδή, πολλοί από εμάς και Κερκυραίοι δεν έχουμε περάσει από τα καντούνια. Όχι. Δηλαδή, λες, δεν έχω περάσει ποτέ στη ζωή μου από εδώ. Ναι. Ας πούμε, αυτή η είσοδος περίεργη, ξέρω εγώ, παρόλες τις. Είναι ωραίο να πούμε στους συμπολίτες μας να έρθουν να περπατήσουν στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, να ξεναγηθούν και για τα παιδιά μας. Είναι πολύ όμορφες εικόνες. Να δουν την ιστορία μας. Και από εδώ, από ένα στενό, πάμε προς το Βενετσιάνικο πηγάδι και μετά, αν θέλεις, πάμε προς την άλλη γειτονιά, προς τα Μουράγια. Οπότε κατεβαίνουμε από εδώ. Να κατεβούμε από εδώ. Εδώ είναι ο Άγιος Νικόλας μας. Μεγάλος ιερός ναός. Ναι, πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Περιγούμαστε στο Καμπιέλο και στην παλιά πόλη και λέμε ότι βέβαια το καλοκαίρι έχει άλλη εικόνα, έτσι. Ναι. Οι επισκέπτες μας, περισσότεροι κάτοικοι βγαίνουν έξω, τώρα είναι χειμώνας. Βέβαια άλλες εικόνες, άλλη ομορφιά. Μου είπατε πριν ότι επειδή υπήρχε πρόβλημα με την ίδρυυση,
Είχαν στέρνες εδώ στο Καμπιέλο. Ναι, ναι, υπήρχαν στέρνες σε πάρα πολλές περιοχές και ήδη έχουν μείνει κάποιες. Υπήρχε ειδικό σύστημα και τα όμβρια από τις σγόρνες, από τις υδροροές, έφευγαν κάτω και πήγαιναν στις στέρνες κατευθείαν και ο κόσμος ερχόταν με τα μπουγέλα του και έπαιρνε νερό. Μία από αυτές τις στέρνες παλιά είναι αυτή. Είναι στο πίσω μέρος του ναού του Αγίου Νικολάου. Και η άλλη μεγάλη στέρνα είναι στη πλατεία Κρεμαστής, το Βενετσιάνικο πηγάδι που το λένε. Που το λέμε έτσι. Ναι, ναι. Και αυτό είναι του 1699 νομίζω. Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε και ελπίζουμε και μέσω των εκπομπών να μάθουν και οι συμπολίτες μας, οι τηλεθεατές μας. Είναι όμορφη, δηλαδή πιστεύω ότι έχει αυτό το ιδιαίτερο χρώμα η παλιά πόλη. Και υπάρχει, η επικοινωνία υπάρχει ακόμα, υπάρχει ακόμα. Αν δεν μας διώξουν όλοι με τα Airbnb, πιστεύω ότι θα υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και είναι ωραίο να κρατάει αυτή η επικοινωνία, η οποία τα παλιά χρόνια έβγαιναν έξω, συζήταγαν. Ναι, κύρα Μαρία, πάω για ψωμί, θέλεις να σου φέρω, ξέρω εγώ, πάω και στο και τα συνοικιακά παντοπολία τότε, μέσα στο... Ευτυχώς εδώ διατηρούνται κάποια που τα λένε mini market, αλλά είναι τα παλιά μπακάλικα. Ναι, 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 ναι. Ευτυχώς, γιατί είναι ένας τόπος διασύνδεσης και αυτός. Έτσι. Και επικοινωνίας. Έτσι. Και βέβαια, κανείς δεν ξεχνά και περνώντας Κυριακή πρωί μέσα από το Καμπιέλο και τις μυρωδιές. Αυτό που λέγατε πριν, ότι έλεγε μία νοικοκυρά στην άλλη, σήμερα μαγείρεψα παστιτσάδα, θέλεις. Ναι. Αλλά ακόμη και τώρα τα περνάμε κυρίως Κυριακή πρωί. Κυριακή πρωί, ναι, οι σάλτσες μυρίζουν και είναι κάτι πολύ όμορφο. Αλλά είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν, ότι είναι πολλά τα προβλήματα της καθημερινότητας και καλό θα είναι και οι αρμόδιοι υπεύθυνοι αυτού του τόπου να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή, αλλά και η εγκατάλειψη και από εμάς και από εμάς, τα κτίρια και από το τι κάνουμε. Ναι. Ναι. Αυτά λέγονται μπατιδούρι και είναι το παλιό κουδούνι που χτυπάει έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά στην Κέρκυρα και νομίζω ένας γνωστός φωτογράφος, ο Βλάσης, ο Τσόνος, έχει φωτογραφίσει και έχει κάνει μια ωραία συλλογή με τους μπατιδούρους. Είναι κερκυραίκες συλλέξεις, όσοι δεν τις ξέρουν. Και έχουν τα περισσότερα σπίτια εδώ και εδώ. Ειδικά σε αυτό το καντούνι έχουν, ναι, υπάρχουν πολλοί. Είναι φτιαγμένοι στο χέρι, από σίδηρο, φτιαγμένοι από παλιούς μαστόρους. Και αυτό είναι άλλος ένας. Και να πούμε ότι αρκετά σπίτια δεν κατοικούνται πλέον όμως. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα. Είτε διότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται ή δεν ζουν εδώ στην Κέρκυρα, δεν ενδιαφέρονται να τα επισκευάσουν. Η αξία όμως των σπιτιών στην παλιά πόλη έχει ανέβει και ζητούνται πάρα πολύ τα σπίτια για αγορά, για ενοικίαση. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, λόγω του Airbnb δεν βρίσκει ο κόσμος, δεν βρίσκει η οικογένεια. Εγώ θα προτιμούσα να είναι μια οικογένεια στο σπίτι μου με ένα παιδάκι και να, ξέρω εγώ, να χτυπάει και να δούμε την κοπέλα, να δούμε το παιδάκι, να του πούμε τι κάνεις, να το κρατήσω μια ώρα ένα μωρό της γειτόνισσάς μου, παρά να είναι όλοι άγνωστοι γύρω. Έτσι είναι. Και τώρα είμαστε σε σταυροδρόμι, αλλά εμείς συνεχίζουμε και πάμε... Ναι, εδώ είναι Αγίας Θεοδόρας και εδώ είναι Πάροδος Κομνηνών και πάμε για το Βενετσιάνικο πηγάδι, την πλατεία Κρεμαστής. Χιλιοφωτογραφημένη. Ναι. Η πλατεία και το Βενετσιάνικο και ο Ιερός Ναός. Και ο Ναός της Κρεμαστής, που διάβασα ότι λέγεται Κρεμαστή, υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η μία είναι επειδή η εικόνα μέσα ήταν κρεμασμένη και δεν ήταν σε εσοχή. Μία άλλη εκδοχή είναι ότι επί ενετοκρατίας κρέμαγαν εδώ στην πλατεία κάποιους κατοίκους, κάποιους εγκληματίες προς παραδειγματισμό. Και η τρίτη είναι επειδή φαίνεται σαν να κρέμεται από κάπου, λέει, από ψηλά φαίνεται σαν να κρέμεται, σαν να μην ακουμπάει. Αυτές τις εκδοχές διάβασα. Και εδώ υπήρχε φρέσκο, φαίνεται ακόμα λίγο ο Χριστός, ο εσταυρωμένος. Και μερικές κυρίες έρχονται
και ανάβουν το κερί κάθε μέρα. Α, πολύ όμορφο γι' αυτό. Από την γειτονιά, που επιμένουν και έρχονται και... Το κερί, ναι, το καντιλάκι. Είναι και αυτό κρεμαστό στον εξωτερικό χώρο. Και το βενετσιάνικο. Το βενετσιάνικο πηγάδι. Το οποίο αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες στέρνες. Είχε φτιαχτεί από κάποιον άρχοντα Κοκκίνη, ο οποίος πρέπει να ήταν και ιδιοκτήτης πολλών κτηρίων. Είναι το Βόλτο Κοκκίνη που λέμε. Ναι, είναι όπως ανεβαίνουμε. Ήταν κάποιος άρχοντας που είχε πάρα πολλά κτίρια στην περιοχή. Και νομίζω κάπου εδώ γράφει και πότε κατασκευάστηκε. Νομίζω εκεί 1699.